κύριε Βουκατσιώτη, τι θα παρακολουθήσει σήμερα ο κόσμος που θα έρθει εδώ στην εκδήλωση του Μελητηρίου Αρκαδίας? Ο κόσμος θα παρακολουθήσει το πλάνο και το πώς δουλεύουμε εμείς, ούτω ώστε μια εταιρεία να μπορέσει να είναι βιώσιμη μέσα στον κυκαιώνα που υπάρχει δύστημα από προβλήματα, κυρίως τραπεζικά, και να δει πώς μπορεί να ανταπεξέλθει και να φύγει από αυτή τη δύσκολη περίοδο. Έρχονται σε εσάς επιχειρηματίες, ζητούν τη βοήθειά σας, γιατί όπως μας ανέφερε ο κ. Μπουντρούκας, ο πρόεδρος του Μελητηρίου, πολλοί διστάζουν είτε λόγω ταμπού, είτε τους έχει καταβάλει κατά κάποιο τρόπο να πούμε μιζέρια, όπως το είπε και ο κ. Μπουντρούκας. Έρχονται. Κοιτάξτε, έρχονται. Το πελατολόγιο το δικό μας είναι φυσικά μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν εκτός από τη στιγμή που θέλουν να υπάρχουν στο χώρο. Έρχονται σε εμάς για να τους βρούμε λύσεις. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή ένας επιχειρηματίας να πάει μόνος στην τράπεζα και να πάρει αυτά που θέλει από την τράπεζα. Η τράπεζα κοιτάει το συμφέρον της, εμείς κοιτάμε το συμφέρον του πελάτη και μπορούμε να πάρουμε και να διεκδικήσουμε πράγματα για τον πελάτη που μόνος του δυστυχώς δεν μπορεί να πάρει. Θεωρείτε δηλαδή και εσείς ότι όταν κάποιος πηγαίνει μόνος στην τράπεζα, το αποκρύπτουν κάποια στοιχεία, έτσι, δεν του λένε ακριβώς τι μπορεί να κάνει, δεν του δείχνουν όλες τις προοπτικές? Αυτό είναι σίγουρο, γιατί όπως σας είπα, η τράπεζα θέλει το συμφέρον της κοιτάει. Δεν κοιτάει το πελάτη και αυτό είναι κακό. Κοιτάει πώς αυτή θα είναι καλά στα υπόλοιπα της προβλέψεις. Αυτά είναι τεχνική όρη τραπεζική. Και το μόνο που την νοιάζει είναι να μπει σε μια ρύθμιση ο πελάτης. Μπορεί δεν μπορεί να την πληρώσει. Και φτάνουμε σε σημείο να έχει ρυθμίσει ήδη, να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Και ξανά το ίδιο. Και το κακό στην όλη ιστορία είναι ότι πραγματικά οι τράπεζες θα έπρεπε να είναι αρρωγή αυτή τη στιγμή. Και δεν το κάνουν γιατί κοιτάνε μόνο το δικό του συμφέρον. Δυστυχώς. Πώς βλέπετε την κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κρίνοντας από τους επιχειρηματίες που έρχονται και ζητούν τη βοήθειά σας? Η κατάσταση είναι δύσκολη. Αλλά πιστεύω ότι με σωστή στρατηγική, οι νοικοκυρέοι επιχειρηματίες και αυτοί που δεν είναι αεριτζίδες, να το πω έτσι, έχουν επιβιώσει, θα επιβιώσουν και έχουν την ευκαιρία. Εγώ βλέπω γενικά θετικά σημάδια. Ήδη από ό,τι λένε, θα βγούμε στις αγορές μέσω 14, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Θέλει προσπάθεια, δουλειά, αλλά δίνω και ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι πιστεύω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Έχετε πραγματοποιήσει και σε άλλες πόλεις αυτή την ενημερωτική ημερίδα? Έχουμε πάει στην Καλαμάτα, έχουμε κανονίσει με την Αργολίδα και ετοιμαζόμαστε και στη Σπάρτη. Έχει προσέλευση, βλέπετε προσέλευση του κόσμου? Πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, γιατί όπως σας είπα, ο κόσμος έχει προβλήματα, θέλει να πιαστεί από κάπου, θέλει να ακούσει μια θετική κουβέντα, μια αισιόδοξη νότα, γιατί είναι αυτό που είπατε, η μιζέρια τον έχει πλακώσει. Και πραγματικά αυτό που πρέπει να κάνουν οι επιχειρηματίες και αυτό που κάνουμε εμείς είναι του δίνουμε το χρόνο να ασχοληθεί με την επιχείρησή του. Δηλαδή να μην έχει την κάθε τράπεζα πάνω από το κεφάλι του να τον πιέζει. Αναλαμβάνουμε εμείς αυτό το βάρος και αφήνουμε τον επιχειρηματία να ασχοληθεί μόνο και μόνο με τη δουλειά του, ούτως ώστε να αναπτυχθεί, να μπορέσει να κάνει βήματα προόδου, ούτως ώστε κάποια στιγμή και τα δάνειά του να ξεχρεώσει και φυσικά για ένα καλύτερο μέλλον για την οικογένειά του και γενικά για τον ίδιο. Οι επιχειρηματίες που έρχονται σε εσάς είναι σε τελικό στάδιο απόγνωσης, να το πούμε έτσι? Όχι. Υπάρχουν και το τελικό στάδιο που είπατε, υπάρχουν βέβαια και επιχειρηματίες οι οποίοι θα έχουν πρόβλημα. Δηλαδή το προβλέπουμε ότι θα έχουν πρόβλημα. Λειτουργούν προληπτικά δηλαδή. Προληπτικά, και αυτό είναι καλό, γιατί για να μην βρεις το πρόβλημα μπροστά σου. Εμείς αναλαμβάνουμε και περιπτώσεις βέβαια οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες, που έχουμε φτάσει σε προγράμματα πληστηριασμού, κατασχέσεων και όλα αυτά. Καταφέρνουμε σε πολλές των περιπτώσεων να τα ανακόπτουμε και να τα βρίσκουμε με την τράπεζα. Από εκεί πέρα όμως και οι υγιείς επιχειρηματίες, που είναι τώρα υγιείς, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα δυσκολευτούν. Εδώ είμαστε εμείς να του δώσουμε τη λύση για το μετά. Κάνουμε business plan και τέλος πάντων όλα αυτά που χρειάζονται για να είναι ο επιχειρηματίας, να ξέρει τι θα του γίνει. Επίσκεψη εργασίας από υπαλλήλους και τρίτον, να είναι ρυθμισμένες οι οφειλές στο δημόσιο. Σαν επιχειρηματίες και σαν πολίτες, δεν κινδυνεύουμε από τις τράπεζες. Κινδυνεύουμε από το δημόσιο. Και είναι λυπηρό πάρα πολλές φορές να βρισκόμαστε με επιχειρηματίες και τι κάνουν, πληρώνουν τις τράπεζες και τις δόσεις στις τράπεζες και δεν πληρώνουν το δημόσιο, την εφορία. Το οποίο θα συλλαγεί. Ακριβώς, και το οποίο θα σε καταστρέψει. Τι μπορεί να δώσει? Εμείς όταν καθόμαστε και μιλάμε για έναν δανειολήπτη, μιλάμε στα κεντρικά. Δηλαδή, παίρνουμε το πρόβλημά του, το μεταφέρουμε στα κεντρικά. Και εκεί πέρα πλέον δεν υπάρχουν προγράμματα. Υπάρχει άνθρωπος με τον οποίο θα συζητήσεις και θα φέρεις τη λύση κομμένη και ραμμένη ακριβώς σε αυτό που χρειάζεται ο δανειολήπτης.